Γεια σας, είμαι η Μαρία Γεωργοπούλου, η Διευθύντρια της Γενναδίου Βιβλιοθήκης και είναι μεγάλη μου χαρά να σας καλωσορίσω σήμερα στην διαδικτυακή αυτή μας παρουσίαση, μια παρουσίαση που είναι πρωτοβουλία και διοργάνωση των φίλων της Γενναδίου Βιβλιοθήκης, αυτού του σώματος ανθρώπων και ατόμων που μας στηρίζουν και μας αγαπούν τόσο πολύ και τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσπάθειες και για την παρουσία τους και την παράστασή τους. Σήμερα η εκδήλωσή μας θα μας συνδέσει με την άλλη άκρη του Ατλαντικού, με τη Βοστόνη, και θα μου επιτρέψετε πριν δώσω το λόγο στην αγαπητή κυρία Μπούρα που είναι η πρόεδρος των φίλων, να πω μία κουβέντα για τον λόγο φυσικά που επιλέχθηκε αυτή η εκδήλωση, η οποία έχει να κάνει πάρα πολύ με την έκθεση που έχω επιμεληθεί, που έχουμε στη Γενάδιο για τον Αμερικανικό Φιλελληνισμό, την έκθεση «Γενναίοι και ελεύθεροι», της οποίας ο κατάλογος έχει κυκλοφορήσει εδώ και ένα μήνα και από σήμερα έχουμε την δυνατότητα να δείτε την έκθεση, να περιηγηθείτε και ψηφιακά και ελπίζουμε ότι πολλοί από εσάς, όσοι δεν είχατε την ευκαιρία να έρθετε στην Αθήνα να δείτε την έκθεση, θα έχετε τη δυνατότητα να καταλάβετε τι έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε. Χωρίς λοιπόν να καθυστερήσω άλλο, ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μπούρα, την πρέσβη κυρία Μπούρα, που θα κάνει την εισαγωγή για το πάνελ. Καλή μας επιτυχία. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Διευθύντρια της Γενναδίου, την κυρία Γεωργοπούλου, για την εισαγωγή και την, όπως πάντα, κατατοπιστική παρουσίαση αυτής της πτυχής της δραστηριότητας της βιβλιοθήκης. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου των Φίλων, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη διαδικτυακή αυτή εκδήλωση, η οποία, όπως είπε και η κυρία Γεωργοπούλου, πραγματοποιείται με την ευκαιρία της έκθεσης για τον Αμερικανικό Φιλελληνισμό, που φιλοξενεί η Γενάδιο στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Η σημαντική αυτή έκθεση, την οποία έχει επιμεληθεί η κυρία Γεωργοπούλου, έχει περιληφθεί στο πρόγραμμα της εδώ Αμερικανικής Πρεσβείας με τον τίτλο «Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα γιορτάζοντας 200 χρόνια φιλίας». Η επέτειος των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση έχει γίνει αφορμή ήδη για σειρά εκδηλώσεων, εκθέσεων, αλλά και ομιλιών και σεμιναρίων που έχουν ανοίξει ένα πολύ χρήσιμο και γόνιμο διάλογο και προβληματισμό, αναδεικνύοντας άγνωστες πτυχές της ιστορίας μας. Ο φιλελληνισμός αποτέλεσε επίσης ένα θέμα το οποίο απασχόλησε τους μελετητές και συζητήθηκε και παρουσιάστηκε αρκετά τον τελευταίο καιρό λόγω της υποστήριξης και της ενθάρρυνσης που έλαβαν οι επαναστατημένοι Έλληνες από το εξωτερικό. Στους φιλέλληνες αυτούς υπάρχει και αριθμός ασφαλώς Αμερικανών, όπως γνωρίζουμε όλοι, και οι Αμερικανοί αυτοί εμπνεύστηκαν από τον αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας, αγωνίστηκαν στο πλευρό των επαναστατημένων Ελλήνων στα πεδία των μαχών, συγκρότησαν επιτροπές, συγκέντρωσαν χρήματα, προώθησαν βοήθεια στους επαναστατημένους Έλληνες και σπούδασαν ορφανά Ελληνόπουλα, τα οποία έφεραν μαζί τους στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν επέστρεψαν από την Ελλάδα. Τα Ελληνόπουλα αυτά έγιναν με τη σειρά τους όταν ενηλικιώθηκαν υποστηρικτές του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Το θέμα των Αμερικανών φιλελλήνων έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών συνεδρίων βεβαίως και ομιλιών σε αμερικανικά πανεπιστήμια και εκδηλώσεις, τις οποίες έχουν οργανώσει πανεπιστημιακά ιδρύματα, διπλωματικές αρχές και σύλλογοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως κέντρο των γραμμάτων, την εποχή του φιλελληνισμού, η Βοστόνη είχε κεντρικό ρόλο στο κίνημα της υποστήριξης προς τους Έλληνες. Οι πανεπιστημιακές της σχολές,
οι καθηγητές και οι φοιτητές. Συχνά πρωτοστάτησαν σε πολιτικές δραστηριότητες, οι οποίες προέβαλαν και συνέδραμαν την επανάσταση των Ελλήνων. Πολλοί από τους ηγέτες του φιλελληνικού κινήματος, όπως ο Χάου, ο Έβερετ, ο Τζάρβις, ο Μίλλερ και πολλοί άλλοι, για τους οποίους θα ακούσετε σήμερα, ζούσαν στην πόλη και γύρω από την πόλη της Βοστόνης. Στη Βοστόνη έζησε επίσης και μια ομάδα από τα Ελληνόπουλα που διέσωσαν οι Αμερικανοί φιλέλληνες. Το κίνημα όμως της υποστήριξης προς τους επαναστατημένους Έλληνες δεν άφησε ανεπηρέαστη και την ίδια την Αμερικανική κοινωνία. Οι ιδέες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης που συγκίνησαν και συσπήρωσαν τους Αμερικανούς φιλέλληνες έδωσαν όθηση και στα κινήματα κατά της δουλείας και υπέρ της φυλετικής, κοινωνικής και πολιτικής χειραφέτησης στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για το κίνημα του φιλελληνισμού στη Βοστόνη και το αποτύπωμα που άφησε στην Αμερικανική κοινωνία θα μας μιλήσουν σήμερα ο ομότιμος καθηγητής Μανώλης Παράσχος και ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Βοστόνη, Στράτος Ευθυμίου. Ο Δόκτωρ Μανώλης Παράσχος είναι ομότιμος καθηγητής δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Έμερσον της Βοστόνης και είναι πρώην πρίτανης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διεθνούς Επικοινωνίας. Εξέδιδε για 2 δεκαετίες το περιοδικό Media Ethics και έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Ευρώπης. Έχει δε συγγράψει βιβλία, μελέτες και άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά. Πρόσφατα έργα του είναι το The Boston Journalism Trail και το Media Law and Regulation in the European Union. Είναι σήμερα υπεύθυνος για τις ιστοσελίδες The Boston Journalism Trail και The First Greeks of Boston και έχει εκτεταμένη και πολυετή ιστορική έρευνα σε αρχαιακό υλικό, το οποίο αναδεικνύει τις πολυδιάστατες ιστορικές διασυνδέσεις της Βοστόνης με την Ελλάδα. Ο Στράτος Ευθυμίου είναι ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Βοστόνη. Έχει σπουδάσει διεθνείς σχέσεις στη Sciences Po στο Παρίσι και στη Σχολή Fletcher το Tufts University και υπήρξε fellow του Weatherhead Center του Πανεπιστημίου του Harvard. Έχει στη διπλωματική του καριέρα υπηρετήσει σε πολλά πόστα, μεταξύ των οποίων ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών και στις πρεσβείες της Ελλάδας στη Μόσχα και στην Άγκυρα. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Ευθυμίου, ο οποίος θα συντονίσει και την παρουσίαση και τη συζήτηση με τον κύριο Παράσχο. Στο τέλος της παρουσίασης, όπως πάντα, όσοι μας παρακολουθούν θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις, τις οποίες θα απαντήσουν οι ομιλητές. Οι ερωτήσεις παρακαλώ να υποβληθούν μέσω του chat και του Q&A, όπως πάντοτε. Κύριε Ευθυμίου, κύριο Παράσχο, σας καλωσορίζω στην εκδήλωση αυτή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Κύριε Ευθυμίου, έχετε το λόγο. Καλησπέρα, κύριε Πρέσβη. Καλησπέρα σε όλους από την ηλιόλουστη Βοστόνη και θερμές ευχαριστίες στο Διοικητικό Συμβούλιο των φίλων της Γενναδίου Βιβλιοθήκης για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Ιδιαίτερα στην πρέσβη κυρία Μπούρα, που είχε την ιδέα και την πρωτοβουλία διοργάνωσης της απόψινής εκδήλωσης, που με την ευκαιρία της επετείου των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση φωτίζει μια ιδιαίτερη πτυχή του ευρύτερου φιλελληνικού κινήματος, τον Αμερικανικό φιλελληνισμό, με επίκεντρο της συζήτησής μας απόψε τη Νέα Αγγλία και την Βοστόνη. Συγχαρητήρια επίσης στην Αμερικανική Σχολή και στη Γενάδη Βιβλιοθήκη και στην κυρία Γεωργοπούλου που επιμελήθηκε την καταπληκτική έκθεση για τον Αμερικανικό φιλελληνισμό. Ο πρώτος που με εισήγαγε στο θέμα του Αμερικανικού φιλελληνισμού και μου μίλησε για τον Σάμουελ Χάου ήταν πριν από 4 ακριβώς χρόνια, ο επίσης φιλέλληνας και για χρόνια πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, ο φίλος Ρόμπερτ Μακέιμ, στον οποίο πριν από μία διετία περίπου η ελληνική πολιτεία, μετά από εισήγηση του προξενείου μας, απέδειμε τιμητικά την ελληνική ηθαγένεια για τη μεγάλη φιλελληνική του προσφορά. Ο Ρόμπερτ Μακέιμ μου είχε μιλήσει για την προσφορά του Σάμουελ Γκρίντλι Χάου, αλλά και για μια
προσωπική σύνδεση, καθώς η οικογένεια McCain έχει πλέον στην κυριότητά της και αποκαταστήσει την ιστορική οικία του Samuel Gridley House στην Βοστόνη, στη συνοικία Beacon Hill, μερικά τετράγωνα μόνο μακριά από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας, το οποίο βλέπετε στην φωτογραφία. Το κτίριο του Γενικού Προξενείου μας στη Βοστόνη φιλοξενεί από το 2018 μια μόνιμη έκθεση δωρεά 43 μεγάλων φωτογραφιών του Robert McCain, φωτογραφίες που αναδεικνύουν με έναν τρόπο μοναδικό την ελληνική κλασική αρχαιότητα, η οποία υπήρξε και εξακολουθεί να είναι κύρια πηγή, ίσως και κυριότερη πηγή έμπνευσης του φιλελληνικού κινήματος παγκοσμίως. Τα λέω αυτά γιατί με τον δικό τους τρόπο και τα δύο αυτά ελληνικής αρχιτεκτονικής εμπνεύσεως κτίρια της Βοστόνης, το σπίτι του Χάου και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστόνη, διηγούνται μια ιδιαίτερη ιστορία, συνδέοντας τους Αμερικανούς φιλέλληνες McCabe και Χάου και γεφυρώνοντας με μια νοητή γραμμή δύο αιώνες φιλελληνισμού της Βοστόνης. Όταν τον περασμένο Ιούνιο η αγαπητή πρέσβης κυρία Βούρα μου πρωτομίλησε για την ιδέα μιας εκδήλωσης για το φιλελληνισμό στην Βοστόνη, η σκέψη μου πήγε αμέσως στον ομότιμο καθηγητή δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο Έμερσον, τον κύριο Παράσκο, ο οποίος έχει ανατρέξει συστηματικά σε αρχεία, αναδεικνύοντας συνδηλώσεις, σχέσεις, συνδέσμους μεταξύ Βοστόνης και Ελλάδας. Η ιστοσελίδα του κυρίου Παράσκου, Boston Greeks, την οποία θα βάλω στη συνέχεια στο chat, όπως βεβαίως και η εξαιρετική έκθεση της Γενναδίου Βιβλιοθήκης, φέρνει στην επιφάνεια σημαντικές ιστορίες φιλελλήνων, αλλά και Ελλήνων της Βοστόνης, όπως αυτή της Ελληνίδας σκλάβας Γαροπαλιάς Μιχάλμπεϊ, αλλά και την ιστορία του ιστιοφόρου USS Constitution. Πολλές από αυτές τις ιστορίες έχουν αποτυπωθεί σε ένα καταπληκτικό, επικό θα έλεγα, ντοκιμαντέρ 9 επεισοδίων, το οποίο μπορείτε να δείτε στην Netflix και θα βάλω τον σύνδεσμο στη συνέχεια στο chat, με θέμα τα ορφανά του αγώνα. Την επιστημονική επιμέλεια του ντοκιμαντέρ την είχαν ο καθηγητής κύριος Παράσχος και ο καθηγητής κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Νομίζω ότι είναι πιο ορθό να απευθύνω το λόγο στον πολύ αγαπητό κύριο Παράσχο, έναν ακαδημαϊκό που έχει ψάξει όσο λίγη το θέμα αυτό, και θα ήθελα να ξεκινήσω με μια έτσι ίσως αυτονόητη ερώτηση. Γιατί η Βοστόνη, πώς εξηγείτε, κύριε καθηγητά, ότι η Βοστόνη και η ευρύτερη περιοχή της Μασαχουσέτης ήταν το επίκεντρο του αμερικανικού φιλελληνισμού και μάλιστα σε μια, για να δώσουμε και το context, σε μια εποχή που η επίσημη πολιτική των ΗΠΑ ήταν η ουδετερότητα. Ο κύριος λόγος βέβαια ήταν το ότι η Βοστόνη ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο στην Αμερική με σοβαρά πανεπιστήμια, γνωστά πανεπιστήμια, τα οποία μορφώνουν τους διανοούμενους της Αμερικής, οι οποίοι αργότερα θα γίνουν πρόεδροι κτλ. Δηλαδή έχει μια κέρια θέση η Βοστόνη στην μόρφωση των Αμερικάνων διανοούμενων. Γι' αυτό ήταν ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος βέβαια ήταν το ότι όλοι εκείνοι οι Αμερικάνοι που ήταν μορφωμένοι τότε και σήμερα ακόμα πίστευαν σε μια κλασική μόρφωση η οποία συμπεριλάμβανε το κέντρο της ήταν η Ελλάδα. Και όλοι αυτοί όταν είδανε πραγματικά ότι η Ελλάδα ξεσηκώνεται αμέσως φούντωσε μέσα τους η σπίθα αυτή που λέγεται βοήθεια και προσπάθησαν να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο την Επανάσταση, παρόλο που η επίσημη Αμερική ήταν ουδέτερη. Η Αμερική τότε, μην ξεχνάμε, ήταν 45 χρονών και ήταν η πρώτη φορά που έβρισκε την ανάγκη να βοηθήσει ένα μικρό μέρος, μια μικρή χώρα, χωρίς να έχει ανάγκη τη γεωγραφική της θέση, αλλά απλώς λόγω των αξιών τα οποία αντιπροσώπευε η Ελλάδα, έτσι όπως θα ήξεραν αυτοί μέσω
μέσω της αρχαίας Ελλάδας. Ήταν δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες οι οποίοι έκαναν τους Αμερικάνους εδώ τότε να αισθανθούν την ανάγκη να βοηθήσουν την Ελλάδα. Και επήγανε σε αυτή την κέρια θέση της εκπαίδευσης, δημιούργησε αμέσως πολλούς βοηθούς και όλοι αυτοί τελικά άρχισαν σιγά σιγά και χρηματικά και με προμήθειες να στέλνουν βοήθεια στους επαναστατούμενους Έλληνες. Και έτσι βρισκόμαστε στην ερώτησή σας. Γιατί η Βοστόνη ήτανε και είναι βέβαια ένα σοβαρό κέντρο και τώρα βέβαια εδώ υπάρχουν και πολλοί Έλληνες, πράγμα το οποίο ανοίγει άλλα παράθυρα για άλλες συζητήσεις. Πάντως τότε η κίνηση ήταν υπέρ της βοήθειας στην Ελλάδα. Είναι μεγάλο το ζήτημα, αλλά έτσι ίσως συνοπτικά ποιες θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν οι κύριες μορφές των Αμερικανών φιλελλήνων της Νέας Αγγλίας, πώς οργανώθηκαν, πώς βοήθησαν με τον τρόπο τους την ελληνική επανάσταση. Τα δύο μεγαλύτερα ονόματα ήταν ο Σάμιουελ Γκρίνλι Χάου, για τον οποίο θα μιλήσουμε αργότερα, και ο Έντουαρντ Έβερετ, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Χάρβαρντ, και όλοι αυτοί πάλι ήταν σε κέρια πόστα, και οι υπόλοιποι βέβαια ήταν ο Ντάνιελ Βέμπστερ, ο οποίος έκανε μια τρομερή ομιλία στο Κογκρέσο υπέρ της Ελλάδος, πάλι βασιζόμενοι βέβαια στην αρχαία Ελλάδα. Ο John Quincy Adams, ο τότε πρόεδρος και πρώην υπουργός εξωτερικών, οι οποίοι παρόλο την επίσημη ουδετερότητά τους έκανε ό,τι μπορούσαν για να βοηθήσουν την Ελλάδα. Και ήταν μετά ο Franklin Sanborn, που ήταν ένας απλός δάσκαλος στο προάστιο Concord της Βοστόνης και φίλος του Samuel Greene Howe. Και ο John Peckham Miller, από το Vermont, ο οποίος έφερε μαζί του, φεύγοντας από την Ελλάδα, το παιδάκι το Λουκά, ο οποίος τελικά έγινε δικηγόρος, πήγε στην πολιτεία του Wisconsin και εξελέγει μέλος του Αμερικάνικου Κογκρέσου από πρώτος Έλληνας, εξελέγει αντιπρόσωπος από το Wisconsin. Και ο George Jarvis, ο κοινός Ζέρβας, ο οποίος ήταν γεννημένος από Αμερικάνους γονείς έξω από το Αμβούργο και τελικά πήγε και αυτός στην Ελλάδα, όπως και ο Χάου και ο Μίλερ, φορέσανε φουστανέλα οι άνθρωποι αυτοί, κοιμόντουσαν στο πάτωμα όπως όλοι οι υπόλοιποι, και αυτά ήταν τα μεγαλύτερα ονόματα των φιλελλήνων της τότε Αμερικής. Πριν πάμε στον Χάου, που είναι μια εμβληματική προσωπικότητα, να λέγαμε δύο λόγια για τον Έβερετ, ο επίσης υπουργός εξωτερικών. Ο Έβερετ ήταν ο πρώτος καθηγητής ελληνικών στο Χάρβαρντ. Ήταν ελληνιστής, ήταν σπουδαγμένος στα θέματα της Ελλάδας, ήξερε την ιστορία της πάρα πολύ καλά και τη γλώσσα της καλά, και έγινε ο επίσημος πρώτος δάσκαλος. Βέβαια ακολούθησαν σοβαρά ονόματα μετά, τον ακολούθησαν. Αλλά αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο κεφάλι της ελληνικής γλώσσας στο Χάρβαρντ. Και αυτός ο άνθρωπος, είπαμε, έγινε τελικά όχι μόνο υπουργός εξωτερικών της Αμερικής και μέλος του Κογκρέσου και της Γερουσίας, αλλά επίσης και πρόεδρος του Χάρβαρντ για 2 χρόνια. Πράγμα το οποίο τον βοήθησε να προωθήσει τα ελληνικά θέματα και την ιστορία της Ελλάδας στους καθηγητές του και τους μαθητές του. Και κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, πρέσβης των ΗΠΑ στο Λονδίνο, είναι μια τεράστια μορφή. Θέλω να περάσουμε στην εμβληματική μορφή του Σάμουελ Γκρίντλι Χάου, και σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια ανακοίνωση. Τα ελληνικά ταχυδρομεία με την Γενική Συνδρομή του Προέδρου του Διοικητικού του Συμβουλίου του Πολυχρόνη Γρυβαία, ενός Έλληνα της κοινότητας της Βοστόνης, εξέδωσαν πριν από μερικές εβδομάδες ένα επαιτειακό γραμματόσημο με τον Σάμουελ Γκρίντλι Χάου.
τον οποίο τον κατέταξαν στο πάνθεο των μεγάλων φιλελλήνων, όπως τον Πούσκιν, τον Δελκρουά, Σέλι, θέλοντας έτσι να τονίσουν και να υπογραμμίσουν τη σημασία του Χάου. Γιατί ο Χάου είναι έτσι μια τόσο σημαντική μορφή, κύριε Παράσκο? Ο Χάου ήταν μια άλλη προσωπικότητα, η οποία με έχει συγκινήσει πάρα πολύ, διότι δεν περίμενα ποτέ να βρω έναν τέτοιον άνθρωπο, τον οποίο ανακάλυψα για πρώτη φορά στο Πάπιγκο, στην Ελλάδα. Και εκεί σε μία έκθεση σε ένα σχολείο είδα ότι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Παμπίκου ήταν ένας Μιχάλης Αναγνωστόπουλος, Μάικαλ Ανάγνος, ο οποίος τελικά ήρθε στην Αμερική μέσω του Σάμερ Βιλιχάου να τον βοηθήσει στην ηγεσία του Perkins School of the Blind, το οποίο είναι ακόμα εδώ, στο προάστιο της Watertown. Και λέω, αυτό το προάστιο είναι δίπλα μας, πώς δεν έχω ακούσει ούτε για τον Χάου, ούτε για τον Ανάγνο, τον Αναγνωστόπουλο. Οπότε, μαθαίνοντας, βρήκα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα για τον κύριο Χάου και βέβαια τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Αλλά ο Χάου ήταν εκείνος ο οποίος μόλις απεφύτησε από τη ιατρική σχολή του Χάρβαρτ το 1824, ήρθε στην Ελλάδα γοητευμένος από την ιστορία της Ελλάδος και τις θυσίες του Λόρδου Βίρον. Η κόρη του, που έγραψε τη βιογραφία του, λέει ότι λάτρευε τη μητέρα του και δεν τα πήγαινε πολύ καλά με τον πατέρα του. Παρ' όλα αυτά, ο πατέρας του στεναχωριόταν που τον έβλεπε ότι ήταν πολύ παιχνιδιάρης και ως μαθητής δεν ήταν πάρα πολύ καλός. Και λέει η κόρη του ότι τελικά ο πατέρας μου κατάλαβε ότι δεν ξόδεψε τα μαθητικά του χρόνια όπως έπρεπε, αλλά παρόλα έκανε πολλά τεχνητά αστεία, πρακτικά αστεία. Είναι, όλη του η ζωή ήταν ως μαθητής στο Brown University, πριν το Harvard. Ήταν τα αστεία αυτά, τα πρακτικά αστεία. Και όλοι το φοβόντουσαν, μην τους έκανε τίποτα παράξενο, να πούμε. Και από εκεί έβγαλε το όνομα αυτό ο σκανδαλιάρης ως μαθητής αυτός. Απίστευτο φαίνεται ότι ένας άνθρωπος σαν κι αυτόν, πριν γίνει ακόμα γιατρός, έζησε μια ζωή τέτοια στο Providence, Rhode Island, στο Brown University. Εντάξει. Μετά έρχεται εδώ και τελειώνει χειρούργος στο Harvard. Και το 24 αποφυτάει και φεύγει αμέσως για την Ελλάδα. Διότι, είπαμε, ήταν λάτρης του ελληνικού πολιτισμού, λάτρης της αθηναϊκής δημοκρατίας, λάτρης των γραμμάτων, της γλώσσας και ξαφνικά βρίσκεται στο ναύπλιο, γίνεται τελικά αρχιέτρος του ναυτικού και χτίζει ορφανοτροφία, σχολεία και αρχίζει μια άλλη ζωή εκτός Βοστόνης, εκτός της οικογένειάς του. Και ήταν για μένα το κάτι εντελώς, δεν το περίμενα αυτό. Παρ' όλα αυτά, το παιδί αυτό άλλαξε την Ελλάδα. Και έζησε με τους Έλληνες, είδε τα καλά τους και τα κακά τους, έγραψε και τα καλά και τα κακά τους, παραπονιόταν, παραδείγματος χάρη, ότι τον κλέβανε. Και λέει, όταν ήταν στην Αίγυπτο, αυτός έχτισε το λιμάνι της Αίγυπτος. Μάζεψε 700 πρόσφυγες και τους πλήρωσε με δικά του λεφτά και χτίσαν το λιμάνι της Αίγυπτος. Εντάξει. Είχε αποθήκες με ρούχα για τους πρόσφυγες κλπ. Εντάξει. Και μία των ημερών κάποιος του πήρε κάτι μπότες που είχε φέρει. Και ο Χάου τσαντίστηκε πολύ και ρωτούσε, βρήκε τελικά ποιος ήταν και πήγε στην αστυνομία να τον καταδώσει. Περνάνε λίγες μέρες και ο Χάου τον βλέπει πάλι αυτόν τον τύπο, περιφερόταν στην Αίγυπτο σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Οπότε πάει ο Χάου στην αστυνομία και τι βλέπει? Ο αστυνόμος φορούσε τις μπότες του. Οπότε λέει, δεν εμπιστεύονται, λέει, οι Έλληνες μεταξύ τους δεν εμπιστεύονται σε θέματα οικονομικά,
δεν εμπιστεύεται ποτέ ο ένας τον άλλον και είναι πρόθυμοι πάντα όλοι και έτοιμοι να κλέψουν. Εντάξει. Αλλά παρόλα αυτά, ο θαυμασμός του για την Ελλάδα ήταν το κάτι άλλο. Είναι λατρεία. Το ότι έλεγε η Ελλάδα, αυτά γράφει ο ίδιος, στα πονημένα, η Ελλάδα λόγω της διανοητικής υπεροχής των κατοίκων της ανέτρεψε αυτοκρατορίες, έγινε αγαπητή των πάντων γύρω της και ανέβηκε στην κορφή της δόξας από την οποία έπεσε μάλλον λόγω της δικής της, διαφθοράς παρά οποιοδήποτε άλλο λόγο. Είναι σοβαρά και προφητικά λόγια αυτά για μένα που δείχνουν κάτι αυτόν τον άνθρωπο. Έχει καταλάβει πραγματικά τον Έλληνα πολύ καλά. Έλεγε ότι το να θαυμάσει την Ελλάδα και τους, Έλληνες για αυτό που ήταν στο παρελθόν μπορεί να μην είναι λογικό, αλλά είναι αναπόφευκτο και είναι φυσικό. Και αυτό μου λέει κάτι για αυτόν τον άνθρωπο. Το πόσο μπορούσε να σκεφτεί τόσο σοβαρά, τόσα λεπτά θέματα και να πει για τους νεοέλληνες παραδείγματος χάρη ότι ναι, μπορεί να πούμε να μην τους αγαπούμε μόνο για αυτά που κάνει οι προγονείς τους, αλλά και αυτοί είχαν κάτι να προσφέρουν. Και λέει ο ίδιος ότι, όπως έγραφε τα απομνημονώματα, το βιβλίο του που έγραψε ήταν, λέγεται «A historical sketch of the Greek Revolution» και αφιερώνεται επί τη ευκαιρία τώρα, Στράτο μου, το αφιερώνει το βιβλίο αυτό στον κύριο Έβερ, και τον οποίο αποκαλεί το γενναιόδωρο και ακούραστο φιλέλληνα. Λοιπόν, και λέει ότι δεν έχω τυφλά υποστηρίξει τους νεοέλληνες, αλλά νομίζω ότι αυτοί έχουν κάτι να προσφέρουν και με έχει καταπλήξει ο πατριωτισμός του και η αυτοθυσία του. Εντάξει, τα βλέπει κανείς αυτά και λέει μπράβο του. Έχει πραγματικά κατανοήσει την ψυχή των Ελλήνων. Πάντως είναι μια ευρύτερη προσωπικότητα της εποχής. Υποστήριξε και άλλα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. Ναι. Μετά αφιερώθηκε στην εκπαίδευση των τυφλών παιδιών. Στήριξε το κίνημα της κατάργησης της δουλείας. Είναι μια μεγάλη μορφή της εποχής. Ένα πράγμα το οποίο ανέφερε και η κυρία Μπούρα, που μου έχει κάνει κατάπληξη, γιατί εγώ έμαθα πολλά από αυτές τις μελέτες, ότι αυτή οι φιλέλληνες είχαν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Ήτανε, για πολλούς και διαφόρους λόγους, ήταν εναντίον της δουλείας. Ήταν υπέρ της ιεραφετήσεως των γυναικών. Υπέρ της μορφώσεως και όλα αυτά δείχνουν μια πολύ προοδευτική στάση όλων αυτών των ανθρώπων. Αυτό μου κάνει κατάπληξη. Μιλάμε για 1820-30-40. Αυτοί οι άνθρωποι υποστήριζαν πράγματα τα οποία οι υπόλοιποι Αμερικάνοι τα έλεγαν στρελά. Αλλά παρόλα αυτά προσπάθησαν και κατάφεραν αρκετά αυτοί οι Έλληνες και φιλέλληνες της Αμερικής. Νομίζω έχουμε και μια φωτογραφία με το σπίτι του Χάου. Είναι βεβαίως κλασικό το πορτρέτο του Χάου με την φουστανέλα και την παραδοσιακή φορεσιά. Αλλά αυτό είναι το σπίτι του Χάου στο Beacon Hill, το οποίο τώρα ανήκει στην οικογένεια McCabe, η οποία το συντήρησε, το ανέδειξε. Και βλέπετε ότι και αυτό είναι έτσι, ελληνικής αρχιτεκτονικής, από την εποχή της αρχιτεκτονικής σχολής του Greek Revival στην Βοστόνη, όπως και το προξενείο έχει δύο κολόνες αρχαιολογικού ρυθμού μπροστά. Και μέσα στο ισόγειο του σπιτιού υπάρχει ένα αντίγραφο του πορτρέτου του Σάμουελ Γκρίντλι Χάου, του γνωστού με την παραδοσιακή ελληνική φορεσιά, που υπάρχει και στην Ελλάδα, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, από όπου και αποφύτησε ο Χάου. Αυτό το πορτρέτο το έκανε ο γαμπρός του, ο άντρας της κόρης του Μοντ, ο οποίος ήταν ζωγράφος από την Αγγλία, και πραγματικά του δίνει την επίσημη εμφάνισή του ως Έλληνα μαχωμένο. Θα επιστρέψουμε στον γαμπρό του, τον Έλιοτ, όταν θα πάμε στο κημητήριο Mount Auburn, αλλά θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για το ρόλο των φιλελλήνων στην εκπαίδευση των ορφανών του
αγώνα, να μας δίνατε κάποια παραδείγματα ορφανών που ήρθαν στην Βοστόνη και για τον ρόλο τους και θα... Ναι. Θα μου επιτρέψεις να πω και άλλο ένα πράγμα που λέω πώς είχε καταλάβει την ψυχή του Έλληνα ο Χάου. Έλεγε για τους Έλληνες στρατιώτες, τους οποίους εκπαίδευε, έλεγε. Ένας Έλληνας στρατιώτης είναι έξυπνος, δραστήριος, ανθεκτικός και λιτός. Θα βαδίζει ή μάλλον θα πηδάει όλη μέρα ανάμεσα στα βράχια, μη περιμένοντας άλλα τρόφιμα εκτός από ένα κομμάτι ψωμί και ένα ομό κρεμμύδι. Και τη νύχτα ξαπλώνει ικανοποιημένο στο έδαφος με μια επίπεδη πέτρα για μαξιλάρι, με την κάπα του και βάλει μαζί του χειμώνα καλοκαίρι. Αλλά δεν δουλεύει αλλού γιατί το θεωρεί υποτιμητικό και δεν θα δεχθεί καμία πειθαρχία γιατί πιστεύει αυτό τον κάνει σκλάβο. Δεν θα υπακούσει καμία εντολή που δεν του φαίνεται σωστή. Μιλάει στους Έλληνες στρατιώτες. Δεν θα υπακούσει καμία εντολή που δεν του φαίνεται σωστή, διότι θεωρεί ότι σε αυτά τα θέματα έχει δικαίωμα να ζητηθεί η γνώμη του. Ξέρεις ανθρώπους σαν για αυτούς. Εγώ το ξέρω αρκετούς. Τέλος πάντων. Ναι, πριν κλείσω για το ΧΑΟ όμως, πρέπει να προσθέσουμε ότι έκανε και την περίφημη παροικία στα Εξαμήλια, τη Γουασικτόνια, που είχε φέρει 26 οικογένειες προσφύγων από την Αθήνα, από την Αίγινα και το Αϊβαλί. Δεν ξέρω πώς τους επέλεξε, αλλά όλοι αυτοί ήρθανε και καλλιεργούσαν τη γη έξω από την Κόρινθο και ζούσαν με αυτά που τους πλήρωνε ο Χάου. Και ήταν και αυτό το κάτι άλλο. Δηλαδή το ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε μια τέτοια παροικία προσφύγων, η οποία κράτησε περίπου 20 χρόνια, 16-17 χρόνια κράτησε αυτή η υπόθεση με το Ουασιγκτόνιο. Και βεβαίως μετά και στην Κρητική Επανάσταση. Και μετά ήρθε ξανά, ναι, και εκεί στην Κρητική, όταν έφερε λεφτά για τους Κρήτας, εκεί τότε γνώρισε τον Αναγνωστόπουλο, τον οποίο έφερε εδώ για να τον βοηθήσει με το Perkins και το Blind και να διδάξει τις χώρες στο ελληνικά. Και τελικά παντρεύτηκε μία από τις χώρες, παντρεύτηκε τον Αναγνωστόπουλο. Θεωρείται ένα από τα ορφανά ο Αναγνωστόπουλος ή ένας από αυτούς που τους βοήθησε ο Χάου? Όχι, αυτό. Είναι απλώς ένας από τους ανθρώπους που βοήθησε ο Χάου. Τα ορφανά ήρθανε βέβαια αυτός και όπως είπαμε ο Μίλλερ, φέρανε παιδιά. Άρα ο Χάου ήταν εκείνος που έφερε τα περισσότερα και τα σπούδασε με δικά του λεφτά. Οι περισσότεροι πήγανε στο Amherst, το οποίο τότε, γιατί Amherst και γιατί όχι Harvard. Το Amherst τότε έψαχνε να βρει ιεραποστόλους και έψαχνε να βρει καλά παιδιά, νέα παιδιά, έξυπνα, που μπορούσαν να μορφωθούν εύκολα και τα Ελληνόπουλα αυτά που ορφάνεψαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης ήταν ακριβώς αυτά που ψάχναν. Οπότε αρκετά αυτά τα παιδιά ήρθαν αμέσως στο Amherst, σπουδάσανε και πολλά από αυτά, αν όχι όλα, πέτυχαν τρομερά. Είχαν τρομερή επιτυχία ως πολίτες των Αμερικάνων. Ένας από αυτούς, μάλιστα, ο Κολβοκορές, έγινε και ναύαρχος στο Αμερικάνικο ναυτικό. Τώρα που λέμε για το Αμερικανικό ναυτικό, να πούμε λίγο την ιστορία του USS Constitution και του George Sirian, του Σαριγιάννη. Να την πούμε. Ναι, ο Σαριγιάννης ήταν ένας από τους, αυτός είναι το πολύ μικρό παιδί, 10 χρονών, έφυγε από τα ψαρά, με το ζόρι σώθηκε και ήρθε στη Σμύρνη και από εκεί μπήκε σε ένα καράβι και ήρθε στο θείο του που ήταν στο... όχι, αυτός νοφίστηκε, μη σχόλεις. Και ήρθε τελικά στην Αμερική και ο Σαριγιάννης άλλαξε το όνομα του, έγινε Sirian. Ήταν ο νεότερος ναύτης και ο μακροβιότερος αξιωματικός του Αμερικανικού ναυτικού, το USS Constitution. Ναι, και έγινε εκεί κανονιέρης, 40 χρόνια. Είχε μία από τις μεγαλύτερες καριέρες στο Αμερικάνικο ναυτικό και ένα από τα καλά αυτής της μελέτης είναι ότι βρήκα απογόνους. Βρήκαμε, να πούμε, την τρισέγωνη του Σαριγιάννη που μένει στο Norfolk, Virginia και είναι και αυτή στο ντοκιμαντέρ που
ανέφερες. Και ο Σαριγιάννης Σύριαν, είπαμε, έγινε κανονιέρης και ορφανό το παιδί τώρα πλέον, δεν ξαναπήγε στα ψαρά και μορφώθηκε εδώ και πέτυχε εδώ, έκανε οικογένεια εδώ και έχει περίπου 200 τόσα απογόνους ο Σαριγιάννης εδώ, ο Σύριαν, από τα ψαρά. Και αυτός που υπηρέτησε στο USS Constitution, στο οποίο κάναμε το προξενείο μας, έκανε μια ωραία εκδήλωση και μας έδειξε ο καπετάνιος τα γραφεία στα οποία υποδέχθηκε ο τότε καπετάνιος του Constitution, τον Κανάρη και τον Κολοκοτρώνη, το οποίο για μένα ήταν τρομερά συγκινητικό. Να πούμε ότι το USS Constitution είναι το σύμβολο της αμερικανικής ισχύως, είναι ένα τοπόσημο για τη Βοστόνη, συμβολίζει την άνοδο της ναυτικής δύναμης της Αμερικής στις αρχές του 19ου αιώνα, γιατί καταναυμάχησε μια βρετανική φρεγάτα το 1812 και κάθε χρόνο, ακόμα και τώρα, γίνεται μια τελετή πάνω στο πλοίο, όπου έτσι τιμούν οι Αμερικανοί τον καλύτερο υπαξιωματικό του Αμερικανικού ναυτικού με το βραβείο George Sirian, γιατί ήταν ο νεότερος και ο μακροβιότερος υπαξιωματικός του Αμερικανικού ναυτικού. Ναι. Και αυτό είναι το πλοίο αυτό είναι εν ενεργεία. Είναι ενεργεία με Έλληνα, μάλιστα διοικητή, τον οποίο επισκεφτήκαμε όταν ήταν εδώ πριν από 2 εβδομάδες ο αρχηγός του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Να γυρίσουμε σε 2 άλλες περιπτώσεις, τον Φίσκ και τον Ζάχος, ορφανών του αγώνα. Αυτοί πραγματικά ορφάνεψαν στον αγώνα. Ο Φίσκ γεννήθηκε στην Ήδρα. Είχε πέσει πανόλη τότε και η μητέρα του τον έστειλε στο θείο του στη Μάλτα, όπου εκεί τον βρήκε ένας ιεραπόστολος, ο κύριος Φίσκ. Το όνομα του κυρίου Φίσκ πρώτα ήταν Καβασάλης. Φώτης Καβασάλης. Και ήρθε στη Μάλτα και γνώρισε τον κύριο Φίσκ. Ο κύριος Φίσκ ζήτησε από τον θείο του, αν είναι δυνατόν, να τον αφήσει να σπουδάσει στην Αμερική. Ο θείος του είπε ναι. Και ο Φίσκ, στα καλά καθούμενα, βρίσκεται σε ένα πλοίο για το Σάλεμ της Μασαχουσέτης. Στο καθοδόν το πλοίο σταματάει στη Μαρτινίκα, οπότε για πρώτη φορά ο Φίσκ αντικρίζει σκλάβους και σκλαβιά. Και από τότε γύρισε όλη του η ψυχοσύνθεση άλλαξε και άρχισε να μισεί τη δουλεία. Γι' αυτό αυτός που έγραψε τη βιογραφία του, ο βιογράφος του Φίσκ, λέει αυτός ήταν εναντίον της δουλείας πριν φτάσει στην Αμερική, ο κύριος Φίσκ. Τελικά, αυτό το παιδί ήρθε εδώ, πρόκοψε, κατάφερε να γίνει ο επίσημος πάστορας του Αμερικάνικου ναυτικού σε ηλικία 30 τόσο χρονών και έμεινε 30 χρόνια εκεί, στο Αμερικάνικο ναυτικό, έχοντας μια πολύ σοβαρή θέση. Και η φωτογραφία που βλέπουμε εδώ είναι η επίσημη φωτογραφία του ναυτικού. Και τελικά ήρθε, όταν αυτός έκανε αρκετούτσικα λεφτά, δεν παντρεύτηκε ποτέ, και ό,τι λεφτά είχε τα επένδυσε και είχε αρκετά λεφτά όταν σταξιδοτήθηκε και τα έδωσε όλα στους στοχούς, στους μαύρους που ήθελαν υποστήριξη στα πανεπιστήμια και έκανε τέτοιου είδους τέτοια ζωή έζησε αυτός ο Φώτιος Φίσκ, ο Φώτιος Καβασάλης Φίσκ. Ο Ζάχος ήταν από την πόλη, ήρθε και αυτός εδώ ως μικρό παιδί, έγινε και αυτός πάστορας, μου φαίνεται ήταν unitarian, κάτι τέτοιο πράγμα. Και αυτός ήταν και αυτός μια άλλη ψευδονία. Αυτός σπούδασε ιατρική, δεν δούλεψε ποτέ ο γιατρός. Αλλά και αυτός, η καρδιά του ήταν στη μόρφωση των μαύρων. Οπότε δίδασκε σε διάφορα μέρη που ζούσαν τότε οι μαύροι, οι Αφροαμερικάνοι.
και για να τους βοηθήσει στην μόρφωση, έκανε μία, φέβρε μία μηχανή, την οποία χρησιμοποιούμε ακόμα στα δικαστήρια. Short hand kind of μηχανή, η οποία, ξέχασα τώρα πώς την έλεγε, έλεγε κάτι με φωνογράψιμο. Τέλος πάντων, ήταν σαν δακτυλομηχανή έτσι, αλλά ήταν ιδιαίτερα για να γράφουν οι αγράμματοι μαύροι γρήγορα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Οι μηχανές αυτές χρησιμοποιούνται και σήμερα στα δικαστήρια της Αμερικής. Και αυτός ήταν ο Ζάχος. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε όπως ο Χάου και στη συνέχεια ο Άναγνος, ο Αναγνωστόπουλος, που είχε για 30 χρόνια τη διεύθυνση της σχολής του τυφλών του Πέρκινς, αλλά και τα ορφανά του αγώνα, ήρθαν στη Βοστόνη και συνδέθηκαν με τα ευρύτερα κινήματα κοινωνικής, φυλετικής και πολιτικής χειραφέτησης. Πώς επηρέασαν το κλίμα της Βοστόνης αυτά τα ορφανά και πώς επηρεάστηκαν? Ναι, προφανώς το ότι αυτά τα παιδιά, τα οποία ήταν μικρά και τα οποία μορφώθηκαν εδώ, δηλαδή έμαθαν να γράφουν και να μιλάνε εδώ, να διαβάσεις χειρόγραφα αυτών των παιδιών, είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω εγώ ότι διάβαζα γράμματα από το Συριάννη, παίρνωσα. Και ύστερα κατάλαβα ότι θυμήθηκα ότι αυτά τα παιδιά δεν μορφώθηκαν πουθενά αλλού εκτός από εδώ. Οπότε το γράψιμο τους είναι καθαρά σωστό αμερικάνικο και οι σκέψεις είναι καλά οργανωμένες και όλα αυτά έτσι από τα παιδιά αυτά. Βγήκανε με μία και πέτυχαν πάρα πολύ, είπαμε, έχουν του κόσμου. Και η άλλη η παρέα, η άλλη οικογένεια του Κολβοκορέση, του Κολβοκορέση ή Καλβοκορέση, απτυχίο, και αυτός έτσι πάλι άρχισε από το μηδέν. Με το ζόρι ήρθε εδώ, έζησε, παίζησε και κατάφερε και ο ένας τον πήρε, τον υιοθέτησε ο διευθυντής του Πανεπιστήμιου Norwich, το οποίο είναι στο Vermont, και αυτός τελικά έγινε κυβερνήτης ενός πλοίου και ήταν τόσο πετυχημένος ως πλοίαρχος που έχουν ονομαστεί δύο, μία απικία στις Φιλιππίνες και ένα κομμάτι στη Σιάτλ της Αμερικής ονομάζεται Colvo Passage. Το Κολβοκορέση ήταν πολύ μεγάλο και το έκανε Colvo. Και το Colvo, να πούμε, υπάρχει και σήμερα, να κοιτάξεις χάρτες, στο Puget Sound της Σιάτλ στην Αμερική, θα δεις ένα νησάκι που λέγεται Colvo. Και αυτό ήταν του Κολβοκορές. Χαίρομαι που σου λέω ότι γνώρισε και κοινού τους απογόνους, οι οποίοι περισσότεροι πήγανε στο Norwich University και σπουδάσανε και έχει το όνομα εκεί, έχει μεγάλη πέραση, το Κολβοκορέση. Και είναι και αυτοί στο ντοκιμεντέρ που κάναμε για τα ορφανά. Και αυτού ήταν η ιστορία των Καλβοκορέσεων ή Κολβοκορέσεων. Εδώ η οικογένεια προτιμάει και το λέει Κολβοκορέση, αλλά στην Ελλάδα είναι γνωστή και Καλβοκορέση, ήταν Γενοβέζοι κτλ. Πάντως, και αυτό είναι μια από τις οικογένειες, τα παιδιά από τα οποία ήρθαν εδώ ορφανά και πρόκοψαν. Να γυρίσω λίγο στο μεγάλο μας θέμα των Φιλελλήνων σήμερα. Υπάρχουν μνημεία που να μαρτυρούν τη διαδρομή των μεγάλων αυτών Φιλελλήνων στην Ελλάδα ή στην Αμερική. Στην Ελλάδα υπάρχουν τουλάχιστον τρία μνημεία για τον Χάου. Το ένα, μάλιστα το πιο καινούριο, είναι εκείνο το οποίο είναι απέναντι στην πόρτα της οικίας του πρέσβη του Αμερικάνου, στον Μπελοκήπους. Το ένα είναι στην Τρίπολη και το άλλο είναι στην Αίγινα. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι στην Τρίπολη. Τρίπολη, ναι. Και μάλιστα είχαμε προσπαθήσει με την κυρία Ζενέτου να το συντηρήσουμε για μερικούς μήνες. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια την οποία δεν έχουμε καταλήψει. Αλλά και το προηγούμενο, αυτό το μνημείο που είναι. Αυτό είναι στην Αίγινα, έγινε καινούριο σχετικά, είναι 2-3 χρονών. Αυτό. Και έχουμε και κάποιες φωτογραφίες, νομίζω, από το κημητήριο του Mount Auburn, το οποίο βρίσκεται στο Cambridge της Μασαχουσέτης.
Εδώ λοιπόν βλέπουμε το κημητήριο και τα μνήματα των Φιλελλήνων και της οικογένειας Χάου, όπως είναι μετά από μία συντήρηση για την οποία μερίμνησε το προξενείο, σε συνεργασία με τις αρχές του κημητηρίου και με την Ομογένεια. Αυτός αριστερά είναι ο τάφος του Σάμουελ Γκρίντλι Χάου, καθαρισμένος. Και δίπλα στον Χάου, από τα δεξιά του, είναι η Τζούλια Χάου, η οποία είναι γνωστή επειδή είναι η συνθέτης του Battle Hymn for the Republic και γνωστή σουφραζέτα. Και αριστερά είναι μέλη της οικογένειας του Χάου και ο Έλιοτ. Ναι. Ναι, όλοι αυτή είναι η οικογένεια Χάου σε ένα από τα πιο γνωστά νεκροταφεία της Βοστόνης, και εκεί κάναμε μια εκδήλωση με το προξενείο, και η οποία ήταν πολύ σοβαρή και πολύ σωστή, και είχαμε και τον κύριο Δουκάκη εκεί πέρα. Αυτή είναι η ιστορία του Ζάχου και των παιδιών αυτών. Πάντως, αυτά τα παιδιά, εκείνο που έμαθα από όλη αυτή την υπόθεση, ήταν ότι όλοι αυτοί τους οποίους ανέλησα και ανακάλυψα ήταν άνθρωποι προοδευτικοί. Δεν ήταν κλειστοί άνθρωποι, δεν ήταν τσαντισμένοι άνθρωποι. Ήθελαν πάντα να κάνουν κάτι το καλό, πάντα να βοηθούν. Και αυτοί, όπως το παράδειγμα της Χαροφής, έδωσαν του κόσμου τα λεφτά για να μορφωθούν άλλοι άνθρωποι τους οποίους δεν ήξεραν. Και ο Φίσκ έκτισε και μνημεία για αυτούς που πέσανε στον εμφύλιο πόλεμο, λόγω του ότι προσπάθησαν να ελευθερώσουν μαύρους, σκλάβους. Αυτά από ανθρώπους τώρα είπαμε. Το παιδί αυτό τι ήξερε, τίποτα. Τα έμαθε όλα, είδε τη σκληρότητα της σκλαβιάς και την απεχθάνθη. Οπότε, ό,τι έβγαλε όλη τη ζωή, τα έδωσε σε αυτούς τους ανθρώπους. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μπούρα για να προχωρήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις που ενδεχομένως να έχει το κοινό. Στάτο, πριν τελειώσουμε αυτό το θέμα, υπάρχουν μνημεία Φιλελλήνων σε δύο πόλεις στην Αμερική. Η μία είναι η Aurora, Illinois, και η άλλη είναι Oshkosh, Wisconsin, εκεί που ήταν αντιπρόσωπος εξελέγει ο κύριος Μίλλερ. Ο Λουκάς. Ο Λουκάς Μιλτιάδης Μίλλερ. Λοιπόν, μας ακούει. Λοιπόν, κύριε Ευθυμίου και κύριε Παράσχο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν θερμά για αυτή την πολύ ζωντανή και ενδιαφέρουσα παρουσίαση που μας κάνατε για τους Αμερικανούς φιλέλληνες της Βοστόνης, αλλά και της ελληνικής παρουσίας, συμβολής και συνέχειας στην αμερικανική κοινωνία. Έχουμε βεβαίως ένα ευχαριστήριο από τον κύριο Τσούπα για τις γνώσεις που πήρε με την παρουσίαση αυτή. Δεν έχω ερωτήσεις. Θα ήθελα όμως να σας κάνω εγώ, κύριε Ευθυμίου, μια ερώτηση. Μας μιλήσατε για την Βοστόνη των Φιλελλήνων του 19ου αιώνα και όπως μας είπατε και βεβαίως έχουμε διαπιστώσει και από το διαδίκτυο και από γενικά τα δημοσιεύματα, έχετε δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα για την προβολή της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και των δεσμών της Βοστόνης με την Ελλάδα. Ακούσαμε μάλιστα και για την εκδήλωση στο US Constitution. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο περισσότερο για τις πρωτοβουλίες που πήρε το Γενικό Προξενείο για να τιμήσει τους Αμερικανούς φιλέλληνες που αναφέρατε στην παρουσίαση και ποια ήταν η ανταπόκριση και η συμμετοχή της κοινωνίας της Βοστόνης του 21ου αιώνα που περιλαμβάνει σήμερα και αρκετούς Ελληνοαμερικανούς σε αυτή την επέτειο. Ευχαριστώ πολύ. Οργανώσαμε σειρά δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Αυτά βέβαια συνέπεσαν την περίοδο της πανδημίας,
αλλά αυτό ήταν και μια ευκαιρία για να περάσουμε και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, να διασχίσουμε και τα σύνορα της ευρύτερης μας ακουσέτης και να μας ακούσουν πολύ περισσότεροι φίλοι μας. Νομίζω μια βασική ομιλία που οργάνωσε το προξενείο σε συνεργασία με το College Year in Athens ήταν η ομιλία του καθηγητή Αλέξανδρου Πιτρόεφ για τον αμερικανικό φιλελληνισμό. Το θέμα του βέβαια είχε μια άλλη διάσταση σε σχέση με τη σημερινή, ήταν και ο φιλελληνισμός στις υπόλοιπες πολιτείες, όχι αποκλειστικά στην Βοστόνη. Αλλά ήταν μια ομιλία που έτσι έδωσε ένα κλίμα παρόμοιο, νομίζω, με αυτό που προσπαθήσαμε να δώσουμε και εμείς και με αυτό που κανείς αποκομίζει από την επίσκεψη στην Εξαιρετική Βιβλιοθήκη στην Γενάδιο. Οργανώσαμε μια ομιλία του μεγάλου ιστορικού Μαρκ Μαζάουρ για την Ελληνική Επανάσταση. Ο Μαζάουρ μας μίλησε για την ευρύτερη ιστοριογραφία. Αναφέρθηκε βέβαια και στον Χάου. Αναδείξαμε σε συνεργασία με Έλληνες πανεπιστημιακούς του Harvard τη συμβολή των Ελλήνων φιλελλήνων και τη συμβολή των Ελλήνων του Harvard στην Επανάσταση. 25 Μαρτίου, την ημέρα που γιορτάζαμε τα 200 χρόνια, η Harvard Gazette εξέδωσε ένα άρθρο ακριβώς με θέμα τους Αμερικανούς φιλέλληνες. Όπως υπόθηκε και πιο πριν, στο κημητήριο του Mount Auburn κάναμε μια κατάθεση, δύο καταθέσεις στεφάνου. Η μία ήταν στο μνημείο του Samuel Gridley Howe και η άλλη στο μνήμα του Edward Everett. Στο μνήμα του Howe έγινε τρισάγιο από τον Μητροπολίτη Βοστόνης, υπήρξαν ομιλίες από τον κυβερνήτη Μάικλ Τουκάκη, από τον διευθυντή της σχολής τυφλών του Perkins, την οποία είχε ιδρύσει ο Χάου, και όλα αυτά γίνανε παρουσία απογόνων του Σάμουελ Γκρίντλι Χάου. Στη συνέχεια, το χειμώνα δεν μπορούσαν να γίνουν εργασίες, αλλά με τη συνεργασία της Ομογένειας και με τις αρχές του κινητηρίου, τις οποίες κινητοποιήσαμε, έγινε ένας καθαρισμός και συντήρηση των μνημάτων των φιλελλήνων και πλέον είναι σε πολύ καλή κατάσταση τα μνήματα αυτά. Έτσι, σε συνεργασία με τον κύριο Γρυβαία και τα ελληνικά ταχυδρομεία καταθέσαμε την πρόταση που έγινε αποδεκτή και να βγει ένα γραμματόσημο για τον Χάου. Έγινε στο USS Constitution μια εκδήλωση παραμονή της 25 Μαρτίου για να τονίσει τις σχέσεις της Αμερικής και της Ελλάδας. Και ίσως εν μέσω πανδημίας κάτι που το είδε ο κόσμος και του άρεσε πολύ ήταν η φωταγώγηση 10 μεγάλων γεφυρών της Μασαχουσέτης. Ήταν μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών και σε συνέχεια οδηγιών, κινητοποίησαμε τις αρχές εδώ. Επίσης, χάρη στον κύριο Γιώργο Πετράκη, φωταγωγήθηκε μπλε και σημειοστολίστηκε με την ελληνική σημαία το Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστόνης. Και νομίζω ότι και με αυτή την εκδήλωση που κάνουμε σήμερα ολοκληρώνεται σιγά σιγά ένας κύκλος εκδηλώσεων. Έχουμε ακόμα άλλες δύο, οι οποίες θα ξεδιπλωθούν το επόμενο διάστημα για την ανάδειξη αυτών των συνδέσεων μεταξύ Βοστόνης, Νέας Αγγλίας, Αμερικής και Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευθυμίου. Θέλω να σας... Να σας πω ότι έχουμε ευχαριστίες τόσο από τον κύριο Τσούπα για τις γνώσεις που μας παρουσιάσατε σήμερα. Έχουμε από τον κύριο Κρυακούκη, πραγματικά σας δίνει συγχαρητήρια στους ομιλητές για την συναρπαστική διάλεξη, η οποία αποδεικνύει και τη μεγάλη προετοιμασία την οποία κάνατε για να υπάρχει να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε επίσης ένα μήνυμα από τον κύριο Παναγιώτη, δεν βλέπω όμως το επίθετό του, ο οποίος στέλνει χαιρετισμούς από τους Έλληνες της Νοτίου Αφρικής. Μας λέει ότι χάρηκε πάρα πολύ με την συζήτηση και διαβεβαιώνει ότι οι Έλληνες παντού έχουν μια σχετική παρόμοια ιστορία. Το επώνυμο είναι Σπυρόπουλος.
Ασπυρόπουλος, ναι. δεν το βλέπω εδώ στην οθόνη. Επίσης η κυρία Βυργινία Θεοδωροπούλου μας λέει ότι φωτίσατε μια ελάχιστα γνωστή πτυχή της ιστορίας μας και σας ευχαριστεί. Η κυρία Λιάννα τους, και αυτή δεν βλέπω το επίθετο, δεν φαίνεται το επίθετο, του Συναγκίνη, ευχαριστεί επίσης για την παρουσίαση αυτών των σπουδαίων ιστορικών ντοκουμέντων τις οποίες μας δείξατε. Και νομίζω ότι θα δώσω το λόγο στην κυρία Γεωργοπούλου, η οποία θα μας κάνει και την τελευταία ίσως ερώτηση, γιατί νομίζω ότι και ο χρόνος πλέον φτάνει στο τέλος. Κυρία, η ερώτησή μου είναι για τον κύριο Παράσχο. Μας μιλήσατε για το Amherst και για την σχέση των μερικών από τα ορφανά που έφτασαν στην Αμερική. Και αναρωτιέμαι αν θα μπορούσατε να μας δώσετε λίγες περισσότερες πληροφορίες, δεδομένου ότι το Amherst έχει στην ιστοσελίδα σας έχει αρκετά μεγάλη παρουσία. Και ένα δεύτερο, κοντά σε αυτό, μας είπατε ότι ο Everett ήταν ο πρώτος από πολλούς άλλους στην έδρα Elliot στο Harvard. Και θα ήθελα να μας πείτε έτσι κάτι παραπάνω για αυτά τα δύο πανεπιστήμια και τη σχέση τους με τον ελληνισμό και τον φιλελληνισμό φυσικά. Το Amherst, είπαμε, ήταν... έψαχνε τότε να βρει καλά παιδιά να γίνουν αεραποστόλη. Ιδρύθηκε το 1821. Α, αυτό δεν το ξέρω, ναι. Αλλά μου έχει κάνει εντύπωση το ότι δεν έχουν κάνει οι ίδιοι κάτι να αναδείξουν αυτή η πτυχή της ιστορίας του, το σύνδεσμο με την Ελλάδα. Δηλαδή έπρεπε εγώ να τους πάρω πάντα τηλέφωνο και να βρω μια βιβλιοθηκάριο και να το... Δεν ήταν εύκολο. Πάντως οι άνθρωποι, εντάξει, βοήθησαν, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη, γιατί ήταν τόσα τα παιδιά που πήγαν εκεί και σπούδασαν, που πρέπει αυτό κάπως να το αναδείξουν αυτοί. Πρώτον. Η δεύτερη ερώτηση ποια ήταν, για ποιο... Η δεύτερη ερώτηση ήταν σχετικά με την έδρα των ελληνικών στο Harvard, γιατί μας είπατε ότι ο Everett ήταν ο πρώτος και αφήσατε να εννοηθεί και ότι ξέρετε και για τη συνέχεια. Ναι, λοιπόν, ένα από τα μεγάλα κεφάλια ήταν ο Αλέξανδρος Νεύρης, που ήταν πιο στο Ιψηλάντη, που ήταν και αυτός εκεί ήρθε και υπηρέτησε, αλλά η μεγάλη φυσιογνωμία ήταν από την Τζαγκαράδα ο Σοφοκλής. Αυτός που ζούσε σε γειτόνα με τους μαθητές και είχε ονομάσει τα... και είχε ζούσε σε ένα δωμάτιο ως κοινός μαθητής με ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι, καρέκλες και ζούσε μια ζωή εντελώς λυτή και ανέθρεφε κότες στον κήπο του εκεί που έμενε και είχε δώσει ονόματα φίλων του στις κότες αυτές. Και ποτέ δεν έφαγε κοτόπουλο και πάντα έλεγε ότι δεν τρώω αυτά που αγαπάω. Και έτσι πέρασε τη ζωή του. Οι μαθητές του τον λάτρευαν. Έχουν γραφτεί πολλά για αυτόν. Και ήταν μία και αυτός μία μεγάλη φυσιογνωμία της έδρας των ελληνικών. Και λόγω της ζωής την οποία έκανε και το πώς έζησε. Και το τι πρόσφερε, τι βιβλία έγραψε και ήταν μια μεγάλη φυσιογνωμία. Και είναι και μια σύνδεση μεταξύ του Amherst, όπου σπούδασε, και του Harvard, όπου δίδαξε ελληνικά και στο οποίο ο Πανεπιστήμιο δόρισε την περιουσία του και η οποία χρηματοδότησε την πρώτη έτσι, μεγάλη συλλογή ελληνικών βιβλίων στο Harvard. Στο κημητήριο Mount Auburn υπάρχει και το μνήμα του Σοφοκλή Ευαγγελινού. Είναι εξαιρετικό. Έχει αφήσει ιδιαίτερη σφραγίδα στην ιστορία του Harvard και στην ιστορία των Ελλήνων στη Βοστόνη. Όταν συζητούσαμε με τον κύριο Φίσκ, είπαμε άφησε όλη την περιουσία στους φτωχούς, στους μαύρους, στις γυναίκες που ήθελαν να μορφωθούν και ακόμα έκτισε κάτι στην Ήδρα.
την πατρίδα του. Και υπάρχει ακόμα ένα ποσό, αν κοιτάξεις στις ωραίες που γίνονται στο Providence, Rhode Island, υπάρχει ένα ποσό με το όνομά του. Δεν ξέρω ποιος το διαχειρίζεται, πάντως υπάρχει επισήμως κάτι ακόμα από την περιουσία του Φίσκ, του Καβασέλη. Έχω μερικές ερωτήσεις. Νομίζω σε λίγα λεπτά που μας μένουν θα ήθελα να τις αναφέρω. Κυρία Παναγωπούλου Μαγδαληνή, με ρωτάει αν ο αμερικανικός φιλελληνισμός ήταν περισσότερο φιλανθρωπικός ή πολιτιστικός στο σύνολό του. Και επίσης η κυρία Κουτσούκου ρωτάει εάν υπήρχε νοσταλγία των παιδιών αυτών, δηλαδή των ορφανών παιδιών, για την Ελλάδα. Τις δίνω και τις δύο μαζί, ώστε να μπορείτε να τις αναφέρετε. Αφορά τη δεύτερη ερώτηση, βέβαια όλα αυτά τα παιδιά, παρόλο που φύγανε πολύ μικρά, πάντα ποτέ δεν ξέχασαν την πατρίδα τους, τις οικογένειές τους. Αλλά τα περισσότερα από αυτά δεν γύρισαν ποτέ. Τώρα, οι απόγονοι τους έχουν πάει. Και οι απόγονοι του Σαριγιάννη έχουν πάει και οι απόγονοι του Κολβοκορέας έχουν πάει. Έχω βρει τα σπίτια τους κτλ. Άρα υπάρχει και μάλιστα μία απόγονος του Κολβοκορέας ονόμασε τον πρώτο του γιο Νικόλαο Κολβοκορέας και το επίσημο όνομα. Άρα έχουν ένα σεβασμό για την ιστορία τους. Και η πρώτη ερώτηση ποια ήταν? Αν είναι φιλανθρωπικός ή πολιτιστικός ο φιλελληνισμός των Αμερικανών. Ήτανε, όλα αρχίσανε με μία πολιτιστική σκέψη, αλλά τελικά όλοι προσέφεραν, ιδιαίτερα χρηματικά ή με προμήθειες. Και στέλνανε καράβια γεμάτα με προμήθειες στην Ελλάδα για βοήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις και έτσι θα κλείσω με το μήνυμα το οποίο μας έχει στείλει ο κύριος Σπυρόπουλος από την Νότια Αφρική, που λέει «Χαιρετισμούς from the Hellenes of South Africa. I'm enjoying the forum. We Hellenes in Africa have a similar history. Greek always do good and contribute meaningfully in their respective societies in the diaspora. We assimilate and integrate into these societies within two generations and become beneficial contributors». Νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε την σημερινή συζήτηση. Να σας ευχαριστήσω όλους που μας παρακολούθησαν απόψε. Το θέμα είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον και έχει τόσες πτυχές που είναι αδύνατο να χωρέσουν στη μία ώρα που έχουμε για να κάνουμε την εκδήλωση αυτή. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να βρουν περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες αφενός στον κατάλογο της έκθεσης της Γιαννάδου που μας έδειξε προηγουμένως η κυρία Γεωργοπούλου με τίτλο «Γενναίοι και ελεύθεροι, The Free and the Brave» και βεβαίως στην ιστοσελίδα του κυρίου Παράσκου, για την οποία μας έχει ήδη ενημερώσει στο chat ο κύριος Ευθυμίου. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστούμε όλους το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων της Γεννάδου και Γεννάδου Βιβλιοθήκης. Σας ευχαριστεί όλους που μας παρακολουθήσατε. Για τις προηγούμενες, επειδή είχα στις ερωτήσεις, κάποιος ρώτησε για την να ενημερωθεί για νεότερες εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις αναρτώνται στον ιστότοπο της Γιαννάδου Βιβλιοθήκης, όπου μπορεί κανείς να βρει και τις προηγούμενες εκδηλώσεις και των φίλων και της Γιαννάδου Βιβλιοθήκης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή νύχτα. Εμείς ευχαριστούμε.